ήθελα να αποκτήσω μια αίσθηση σχετικά με την δημοφιλία των σημερινών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Βγήκα στο ίντερνετ και ρώτησα παντού. Ελάτε να δούμε πώς απαντήσατε. Έκανα μια μικρή έρευνα μέσα από μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία σας ρώτησα να μου πείτε ποιον σημερινό ποδοσφαιριστή τον αντιλαμβάνεστε, τον έχετε ως τον αγαπημένο σας, και ρώτησα και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, ρώτησα παντού. Και όπως θα δείτε και μέσα από τον χάρτη, είστε πολλοί αυτοί που μου απαντήσατε από πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως και κάποιοι από το εξωτερικό. Και δεδομένου ότι ρώτησα και σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, πήρα απαντήσεις από ποδοσφαιρόφιλους όλων των ηλικιών και όλων των φύλων. Με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν είναι όπως με τους ξένους. Εκεί υπάρχουν σαφείς δείκτες μέτρησης της δημοφιλίας τους και κάπως έτσι ορίζεται και η δημοφιλία και κάπως έτσι προκύπτουν και τα μεγάλα εμπορικά συμβόλαια για να διαφημίζουν ένα σωρό εταιρείες και διαφημιζόμενους. Με τους Έλληνες δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι μόνο επειδή είναι αρκετοί αυτοί που δεν είναι πολύ ενεργοί στα social media, αλλά και επειδή το ελληνικό περιβάλλον τους αναγκάζει να κάνουν πάρα πολύ προσεκτική χρήση, να είναι συχνά έως και φοβικοί, να κλειδώνουν τον λογαριασμό τους, να μην επιτρέπουν στον κόσμο την διάδραση, να μην επικοινωνούν δηλαδή με τον κόσμο και έτσι τελικά να μην μεγαλώνουν και τους λογαριασμούς τους. Συνεπώς δεν είχε νόημα να αντιληφθώ μια λίστα των πιο δημοφιλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών μόνο μέσα από τους δείκτες της απήχησης των λογαριασμών τους στα social media. Η λίστα που προκύπτει δεν με εξέπληξε. Επιβεβαιώνει στην πραγματικότητα την αίσθηση που είχα παρακολουθώντας τα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας και παρατηρώντας την συμπεριφορά των θεατών στο Ολυμπιακό στάδιο. Όχι μόνο των πιτσιρικάδων, των μικρότερων στην ηλικία, αλλά και των μεγαλύτερων. Όπως βλέπετε και στα γραφήματα, ο Κώστας Τσιμίκας είναι αυτή την εποχή ο Έλληνας με την μεγαλύτερη δημοφιλία, ο πιο αγαπητός για τους πιο πολλούς. Και είναι πολύ φυσιολογικό, διότι κάνει πολύ ωραία πράγματα σε μια από τις πιο γνωστές, τις πιο μεγάλες, τις πιο δημοφιλείς ομάδες στον πλανήτη. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ανήκει εκεί, είναι ότι παίζει και κάνει ωραία πράγματα εκεί. Και το κατάλαβα και στο Ολυμπιακό στάδιο, ότι για τους μικρούς ποδοσφαιρόφιλους ο Τσιμίκας ήδη είναι ένα ίνδαλμα. Και γι' αυτό χάρηκα πολύ με την συμπεριφορά του, με το ότι δεν έχανε ευκαιρία να ικανοποιήσει, να ευχαριστήσει όλα τα μικρά παιδιά που του ζητούσαν από μια φανέλα μέχρι ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία, κάτι για να τον θυμούνται. Το ίδιο μπορώ να πω με βεβαιότητα και για τον δεύτερο πιο δημοφιλή, τον Τάσο Μπακασέτα. Γι' αυτόν, για την ακρίβεια, είναι στα δικά μου μάτια μια ευχάριστη έκπληξη η άνοδος της δημοφιλίας του και το γεγονός ότι τον ψηφίζουν και οπαδοί ομάδων στις οποίες δεν έχει αγωνιστεί. Συμβαίνει και με τον Τσιμίκα, συμβαίνει και με τον Μπακασέτα. Και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει το ίδιο καλή στάση απέναντι στους ποδοσφαιρόφιλους και ειδικά απέναντι στα μικρά παιδιά σε κάθε εκδήλωση της εθνικής ομάδας. Εδώ πρέπει να πω ότι πάντοτε μια δημοσκόπηση εντός εισαγωγικών είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έκανα την ίδια ερώτηση σε διαφορετικό χρονικό σημείο της σεζόν, είναι πιθανόν η λίστα να είχε διαφορές. Νομίζω ότι πάλι πάνω κάτω αυτοί οι 10 θα ξεχώριζαν ως οι πιο δημοφιλείς από τους σημερινούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως όμως να υπήρχαν κάποιες διαφορές στις θέσεις. Λέω για παράδειγμα, το καταλαβαίνεις ότι ο Κώστας Φορτούνης, επειδή απουσιάζει αυτόν τον καιρό από το τερέν, χάνει σε δημοφιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα τον ξαναδούν, αυτοί που τον θαυμάζουν και τον ξεχωρίζουν ως τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή, δεν θα τον ξανααναδείξουν στον πιο αγαπημένο τους. Χαίρομαι που στη λίστα αυτή υπάρχει ήδη και αρκετά ψηλά ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Ένα νέο παιδί που φαίνεται ότι κερδίζει πόντους και μάλιστα κερδίζει πόντους και αυτός όχι μόνο στην εκτίμηση των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και στην εκτίμηση οπαδών άλλων ομάδων, όπως πολύ καλά κατάλαβα μέσα από τις απαντήσεις που έλαβα, πολλές από τις οποίες είχαν και τεκμηρίωση για την ψήφο που έδιναν. Θαυμασμό από οπαδούς και άλλων ομάδων και όχι μόνο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνιζόταν έχει και ο Χρήστος Τζόλης. Και εκείνος καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα ρεύμα θαυμασμού, ειδικά στους μικρότερους σε ηλικία ποδοσφαιρόφιλους. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως πολύ φυσιολογικό. Και ο επόμενος που περιμένω να αναρριχηθεί σε αυτή την λίστα και να ανεβεί ψηλά είναι ο Τάσος Δουβίκας. Εκείνος βέβαια δεν παίζει στην Premier League για να παίρνει τόσο μεγάλη διαφήμιση και δεν αγωνιζόταν προηγουμένως σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα για να παίρνει μεγάλη προβολή. Όμως και εκείνος είμαι βέβαιος ότι καιρό με τον καιρό, όσο συνεχίζει να παίζει και όσο συνεχίζει να σκοράρει, θα ανεβάζει τον εαυτό του στην κατάταξη αυτή. Ένας λόγος που βρήκα νόημα να κάνω αυτό το βίντεο είναι για να μοιραστώ την χαρά μου για το γεγονός ότι διάβαζα από πολλούς να ψηφίζουν ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων και όχι να μην κλείνουν τις επιλογές τους μέσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας την οποία υποστηρίζουν. Και αυτό συνέβαινε και με οπαδούς ομάδων στις οποίες αγωνίζονται αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γενικώς, επειδή οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι είδος προς εξαφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα, βρήκα μεγάλο νόημα να κάνω αυτό το βίντεο. Θεωρώ ότι ένας λόγος που στην γενική εκτίμηση ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι χαμηλότερα είναι και ο σχετικός με τη στάση που έχουν τα μίντια απέναντι στους ποδοσφαιριστές ή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς πλέον υπάρχουν τα social media, όπου εκεί πολύ καλά καταλαβαίνω ότι μοιράζεστε μεταξύ σας τον θαυμασμό σας για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Χαίρομαι πολύ με αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί μια ελπίδα, μια προοπτική ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να ανέβει λίγο παραπάνω στη συνείδηση της κοινωνίας των Ελλήνων ποδοσφαιρόφιλων. Τους έχουμε υποτιμήσει όλοι μας τους Έλληνες και δεν τους αγκαλιάζουμε όσο θα έπρεπε, δεν τους ζεσταίνουμε όσο θα έπρεπε. Και αυτό είναι και μια μικρή εξήγηση για την κατάσταση της εθνικής ομάδας. Όταν οι ποδοσφαιριστές νιώθουν την αγάπη του κόσμου, παίζουν διαφορετικά. Να το θυμάστε αυτό. Να είστε καλά.